σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν κλείσει τα σχολεία τους και συμμετέχουν καθολικά σε μια απεργία τιμής και αξιοπρέπειας του κλάδου μας. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας ακόμα ένα ισχυρό χαστούκι δέχονται από την καθολική αγωνιστική στάση των εκπαιδευτικών στη σημερινή απεργία. Ο αυταρχικός τους κατήφορος δεν μας τρομοκρατεί. Συνεχίζουμε με πανεκπαιδευτικό αγώνα για να νικήσουμε, γιατί η απεργία από εκεί και η απεργία των εργαζομένων είναι δικαίωμα που το κατακτήσαμε με αίμα. Δεν μπορεί με τις αντεργατικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη να χαρακτηρίζει παράνομη μια απεργία με δίκαια αιτήματα. Η απεργία, η πολιτική της είναι παράνομη, η πολιτική που διαλύει το δημόσιο σχολείο, που καταργεί τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και ενισχύει τους ταξικούς φραγμούς, που θα διώξει χιλιάδες παιδιά από το σχολείο μαζικά, που θα μετατρέψει την εκπαίδευση σε εμπόρευμα, το σχολείο σε επιχείρηση και τους γονείς σε πελάτες, είναι το σχολείο τους που δεν θα επιτρέψουμε να εφαρμοστεί. Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Δίνουμε αγωνιστικό παρόν και στις γενικές συνελεύσεις για τη συνέχιση και τη νίκη της απεργίας από εκεί και του αγώνα ενάντια στη διάλυση του δημόσιου σχολείου.